Βασιλείου αξίας παρηδούσα την ευκλίαν, εγκρατία και πόνης, και αστίσι εβίωσας και θείον επληρώθης δωρεών, σὲ η όρτα γερέρι ανακράζουσα. Δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστό, δόξα το σε στεφανός αντί, Ο βίο τη Οσία Μητρό Σιμών Θεοδόρα, βασιλίση τη Υπήρου, εορτάζει από την Εκκλησία μα την 11η του μηνό Μαρτίου. Η Οσία Θεοδόρα ήταν κόρη του Σεβαστοκράτορα τη Μακεδονία Ιωάννη Πετραλήφη. Νυμφεύθηκε τον δεσπότη της Υπήρου, Μιχαήλ Άγγελο τον δεύτερο, και εποφελήθηκε από την ανάρρησή της στο βασιλικό αξίωμα, για να γίνει, κατά Θεού του βασιλεύοντος στον ουρανό και στην γη, πηγή ελέους για όλους τους υπηκόους της. Με υποκίνηση του διαβόλου που φθονούσε την μακαρία Θεοδώρα, καθώς την έβλεπε στολισμένη με όλες τις αρετές, ο σύζυγός της ερωτεύθηκε μία ευγενή χείρα, η οποία με τις μαγκανίες της τον κατέστησε υποχείριό τη. Τον όθησε ακόμη και να μισήσει την νόμιμη σύζυγό του σε σημείο που της φερόταν πάρα πολύ άσχημα. Την προπυλάκιζε και είχε διατάξει τους υπηρέτες του να αναγνωρίζουν την παρήσακτη χείρα ως αρχόντισσα. Η Θεοδόρα υπέμεινε όλες αυτές τις δοκιμασίες με ακλόνητη υπομονή, χωρίς να μνησικακεί κακή εναντίον του Μιχαήλ και ευχαριστώντας τον Θεό που τις προσέφερε έτσι τα μαργαριτάρια για τον αμάραντο στεφανό της. Τέλος, αφού διώχθηκε από τον σύζυγό τη, περιπλανιόταν με τον γιο της για πέντε χρόνια από τόπο σε τόπο. Έτσι βρέθηκε μία ημέρα πεινασμένη και απελπισμένη στην άκρη ενός δάσους όπου την περιμάζεψε ένας ιερέας. Στο μεταξύ ο ηγεμόνας, συνειδητοποιώντα ότι πλανήθηκε με τις μαγγανίε της παλακίδας του και ήρθε στα συγκαλά του, αναζήτησε παντού την πιστή Θεοδόρα. Και όταν εκείνη επέστρεψε στην άρτα την πρωτεύουσα του δεσποτά του, όλοι οι κάτοικοι της πόλεως συνάχθηκαν για να χαιρετήσουν με χραβιές χαράς την επάνωδο της κοινής τους μητέρας και έκτοτε έζησε ειρηνικά με τον σύζυγό της, βοηθώντας τον στις διπλωματικές του σχέσεις με την αυτοκρατορία της Νικέας και εμπνέοντάς του μέριμνα για την βασιλεία των ουρανών. Ο δεσπότης Μιχαήλ εκοιμήθη μετά από λίγο και η Θεοδώρα αμέσως εκάρει μοναχή στην μονή που είχε ιδρύσει η ίδια, απλά ναό αφιερωμένος αφιερωμένο στον Άγιο Γεώργιο. Ζούσε ζωή μεγάλης σκληραγωγίας και υπηρετούσε ταπεινά όλες τι αδελφές. Η ειδοποιημένη άνοθεν για το επικείμενο τέλος της, παρακάλεσε τον Θεό να της δώσει διορία έξι μηνών μέχρι την αποπεράτωση του ναού. Όταν έληξε η διορία, άφησε την επίγεια κατοικία της δίνοντα τις τελευταίες τις νουθεσίες στις αδελφές. Το σώμα της που αποτάθηκε στον Άρθικα του Ναού επετέλεσε πολλές ιάσεις και συνεχίζει να επιτελεί μέχρι και σήμερα.